Καλησπέρα σας κύριε Τσόχου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Ζαγόρα, είμαστε μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, πώς περάσατε το εξωτικό Σαββατοκύριακο στην εξωτική πρωτεύουσα? Υπέροχα, υπέροχα. Έχει... Από μπούθ σε γήπεδο και από γήπεδο σε μπούθ. Έχει και σήμερα πάλι μπούθ, έχει εσωτερικό, που είπαμε ναι. Το μάτς είναι η Αρσενάλ, παίζει σήμερα. Ναι, ναι, Κρίσταλ Πάλας Αρσενάλ. Κρίσταλ Πάλας. Και την Κυριακή, τι ματσάρα έχει στην Αγγλία, ρε φίλε. Τι ματσάρα. 74-73 είναι οι βαθμοί. 74 η City, 73 η δική μας. Κάπου εκεί είναι. Ένας ναι, πόντος ναι. Είναι. Ένα πόντο διαφορά. Ένας πόντος. Παίζουν στην έδρα τη City. Σωστά. Πόσες αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα εκεί? Έχει κάτι του τύπου. Πάνω κάτω. Α, περίπου καμιά 8. Δεκαριά δηλαδή. 8 κάτω από 10. Μάλιστα. Θα παιχθούν δηλαδή ακόμα 24 βαθμοί μετά το μάτς της Κυριακής. Μάλιστα, 21-24, ναι. Ναι, 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 νομίζω. Πω, τι μάτς είναι αυτό, ρε. Έχει κανένα εισιτήριο ελεύθερο να πάω να το δούμε? Όπου και να είναι, και τουαλέτα να είναι. το μάτς. Παράξενο εκείπεδο το Etihad, να ξέρεις. Γιατί? Ξέρω, δεν μοιάζει με αγγλικό. Με τι μοιάζει, με γερμανικό? Δεν μοιάζει με αγγλικό. Δεν ξέρω με τι μοιάζει. Όχι. Δεν θα λέω ότι μοιάζει και με γερμανικό. Δεν ξέρω με τι μοιάζει. Mm. Αλλά παράξενο γήπεδο. Mm. Και ό,τι χειρότερο για να μεταδώσει. Γιατί είσαι στο ουρανοξύστη? Ναι. Σε έχουνε, φίλε, από το σκέπαστρο. Πρόσεξε με, από το σκέπαστρο του γηπέδου. Ναι. Πάνω, τέρμα Θεού. Ναι. Έχουν στο σκέπαστρο καρφώσει ένα κλουβί που κρέμεται στον αέρα. Ναι. Θέλω να προσέξω όπως ακριβώς το λέω. Ναι, ναι, το κάνω εικόνα στο μυαλό μου. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει όπως το πας. Μ' αρέσει όπως το πας όμως. Μεταλλικό. Ναι. Εκείνη η θέση για τα τηλεοπτικά δίκτυα. Και όχι τα αγγλικά. Τα αγγλικά έχουν σουίτε στα Sky Sports και τα τέτοια. Εμείς οι φτωχομπινέδες. Αλλά με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, όχι για 2-3. Με 15-20 θέσεις σχολιαστών τηλεόρασης. Όπου πατάς και από κάτω είναι κενό. Ορίσε, είσαι σε ένα κουτί, ρε παιδί μου, που είναι κρεμασμένο. Ναι. Και δεν είναι όλο σκεπασμένο, έτσι. Ένα κουτί σαν ένα μπαλκόνι. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι, ένα μπαλκόνι. Ναι. Το οποίο όμως δεν στηρίζεται στον πλαϊνό τοίχο όπως τα μπαλκόνια, αλλά είναι κρεμαστό. Στηρίζεται σε δύο κολόνες που έχουν καρφώσει στην οροφή του γηπέδου. Ανεβαίνοντας σε αυτό, ναι, με μια σκάλα σαν αυτές που είχαν παλιά οι πολυκατοικίες γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Δηλαδή να τους πρέπει να έχεις ψηφοφοβία ή ακροφοβία. Ναι. Είναι το ιδανικό γήπεδο για να πας. Δεν ανεβαίνεις. Δεν λες, δεν περιγράφω, γεια σας. Εγώ δεν έχω υψοφοβία, αλλά είμαι στα όρια του να πεις ότι έχω ακροφοβία. Και αυτό νομίζεις, ναι, ότι κουνιέται κιόλας. Δεν κουνιέται στην πραγματικότητα, αλλά είναι τέτοια η αίσθηση του κρεμαστού που όταν εσύ κάνεις κινήσεις νομίζεις ότι κουνιέται σαν κούνια. Δεν θέλω να σου πω ότι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, mm, είναι αυτό το σιδεροαλουμίνιο, δεν ξέρω ακριβώς τι υλικό είναι, το οποίο το έχουμε και στην Ελλάδα σε πολλά σημεία, που είναι και το δάπεδο και τα πλαϊνά, που είναι πολύ μικρές τρεπούλες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Όπου μέσα από αυτές τις τρεπούλες βλέπεις ανάμεσα στα πόδια σου, κοιτώντας κάτω, το κενό. Α, είναι και αυτό το έργο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και δεν βλέπεις... Υπάρχει, δεν υπάρχει. Όταν πήγα πρώτη φορά, πήρα τηλέφωνο του Σωτρακόπουλου και του λέω, σε ρωτήσω κάτι. Πώς κάνεις μετάδοση από εδώ? Και γέλαγε. Είναι λίγο, μου λέει, τρίκι, ε. Λίγο. Μου έχει κοπεί αλάθα, του λέω. Με σκαλίτσα αυτή, όπως βλέπουμε στις ταινίες γύρω-γύρω στις πολυκατοικίες, δηλαδή κυρίως στην Αμερική έχει τέτοια. Ναι, μια τέτοια. Μια αιωρούμενη. Τέλεια, δεν το ήξερα καν. Δεν το ήξερα καν. Δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα διαβάσει πουθενά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, για να κερδίσει το χώρο. Ενώ εχθές τη λεωφόρο. Ενώ εχθές τη λεωφόρο είχαμε μπουφ, λέει, κερδέ.
Κοίταξε, τώρα που είπες για τα booth των καναλιών εκεί, Sky και τα λοιπά, Sky News, Sky Sports και τα λοιπά, εκεί δίνουν και κανένα δυο βουνά λεφτά. Γι' αυτό, αυτό έλειπε να μην έχουν και σουίτα τις ομάδες, ας πούμε. Κανένα δυο βουνά λεφτά στο καταβολή. Στο καταβολή, ναι. Συνολικά δεν ξέρω πόσα είναι τα βουνά. Ναι, και πόσα κοντέινερ. Λοιπόν, χθες στη Λεωφόρο, σε booth κανονικά, ωραίο γήπεδο η Λεωφόρο. Εμένα μου αρέσει η Λεωφόρο, ας πούμε, σαν γήπεδο, ποδοσφαιρικό. Είναι κανονικό ποδοσφαιρικό γήπεδο η Λεωφόρο, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό είναι. Και αυτός αρέσει. Έδρα, ναι. Δεν θέλω, ναι. Δεν μπορώ το ταρτάν στα γήπεδα με τίποτα. Τα ποδοσφαιρικά εννοώ. Κι εγώ. Δεν μπορώ, ρε φίλε, εντάξει. Κι εγώ. Καθόλου. Δηλαδή τι, okay, εντάξει, ας κάνουμε ένα γήπεδο δίπλα. Με το βάλουμε ταρτάν. Μόνο ταρτάν να είναι το γήπεδο, μην είναι. Τώρα σε γήπεδο ποδοσφαίρου τώρα να έχει και ταρτάν. Τέλος πάντων. Για πες. Ναι, εχθές. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Το χειρότερο μου γήπεδο, και ας είναι θεωρητικά το καλύτερο στην Ελλάδα ακόμα, είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί? Το θεωρώ άψυχο τελείως, παιδί μου. Άψυχο. Επειδή όπως λες έχει τεράστιο ταρτάν, τεράστιους χώρους έξω από το χόρτο μέχρι τις κερκίδες, είναι το απόλυτο ξενέρωμα. Ναι. Λοιπόν, για πες στη Λεωφόρο χθες, παιχνίδι, εικόνα, όλοι. Στη Λεωφόρο χθες, καταρχάς ήταν πολύ ωραίο μάτς. Ήτανε, ναι. Και παρά το γεγονός ότι ερχόμασταν από διακοπή και υπήρχε η ανησυχία κατά ψέματα ότι δεν θα έχουν ρυθμό οι ομάδες, θα έχουν βγει από το ρυθμό. Ως ένα βαθμό είχαν βγει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να είναι προβληματικός, ούτε σε τέτοιο βαθμό που να σου χαλάσει το μάτι. Το αντίθετο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει γίνει πολύ, πολύ χορταστικό παιχνίδι. Εν τέλει το πήρε αυτός που είχε τα περισσότερα κίνητρα. Αλλά όπως έλεγα και χθες τα παιδιά στον Κωνσταντίνο και στον Χρήστο, ο ΠΑΟΚ φέρει χαμένος για πρώτη φορά μετά από 3 μήνες στο πρωτάθλημα. Τελευταία ήττα που είχε κάνει πριν τη χθεσινή ήταν 5 Δεκεμβρίου στην Νεάπολη με τον Ελληνικό. Αλλά δεν φεύγει ούτε λυγισμένος, ούτε τσαλακωμένος, ούτε ψυχολογικά επηρεασμένος. Και δεν φεύγει ως τέτοιος κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο και κυρίως για την αντίδρασή του μετά το 2-0. Εγώ στη θέση του Λουτσέσκου δεν θα έλεγα τίποτα στους παίχτες, όπως δεν είπε και αυτός. Είπε να μην κοιτάμε τα τελευταία 30 λεπτά. Σωστά, αυτό πρέπει να πει αυτός. Ας δούμε τι έγινε και στα πρώτα 60. Αλλά μέσα μου, αν ήμουν Λουτσέσκου, θα έλεγα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Διότι, όσον αφορά την νοοτροπία που έχουμε χτίσει ως ομάδα, διότι έχοντας μπροστά του το μάτι της Πέμπτης, κάνοντας 3 αλλαγές στο 1-0 και μετά από 30 δευτερόλεπτα, 60 δευτερόλεπτα πόσο η ομάδα δέχεται το 2-0, πριν προλάβουν να πατήσουν καλά χόρτο αυτοί οι τρεις που έχει βάλει, γίνεται το 2-0, είναι πια στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς, εκεί να μην πω 99%, να πω 9 στις 10 ομάδες, λένε οκ, εντάξει, δεν πάθαμε για κανένα καταστροφή, το χάσαμε, πάει, παράτα το, πάμε παρακάτω, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι μάτς που τον καίει τον ΠΑΟΚ, είναι μάτς που του έχει στραβώσει, είναι μάτς που σε εκείνο το χρονικό σημείο αισθάνεται ότι έχει κυγκίνια. Κάνω τρεις αλλαγές μέχρι να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τρώω το δεύτερο γκολ. Δεν μου πάει σήμερα το μάτς, οκ, τι να κάνουμε, πάμε παρακάτω. Να τελειώσει, να πάμε σπίτι, ναι. Να κάνουμε ντουζ και να μην έχει κανένας πρόβλημα τραυματισμού. Είναι το όραμα σε 9 από τις 10 ομάδες σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει τέτοια νοοτροπία και τέτοια λογική που το μάτς το έφτασε μια ανάσα, μια τρίχα από το 2-2. Δεν το έκανε τελικά το 2-2, αλλά το ότι το έφερε σε μια ανάσα και μια τρίχα από το 2-2 και ότι έβγαλε αυτή την αντίδραση και κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά το 2-0 απόλυτα και στρίμωξε πολύ άσχημα τον Παναθηναϊκό και ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάτι για το οποίο αποθεώνεται σήμερα από το μεγαλύτερο μέρος του τύπου και ιδίως από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, να παίξει στο τελευταίο τέταρτο και για το αποτέλεσμα, κάτι που δεν το έκανε σχεδόν ποτέ, δηλαδή να βάλει τρίτο κεντρικό αμυντικό, να αφαιρέσει σεντερφόρ,
να καθίσει πίσω από την μπάλα κτλ. Είναι αυτό που κάνει τον ΠΑΟΚ να φεύγει ναι μεν ιτημένος από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά ψυχολογικά πολύ καλά με τον εαυτό του και όχι επηρεασμένος και όχι τσαλακωμένος εν ώψη Πέμπτης. Όταν δε αυτό το πετυχαίνεις κάνοντας αλλαγές, έχοντας στο μυαλό σου την Πέμπτη, γιατί κατά την άποψή μου πρώτα ο Τσιγκάρας και μετά ο Ακπομ δεν βγήκαν γιατί δεν ήταν καλοί. Μάλλον ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά ο Κούρτιτς. Στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός. Και κάπως έτσι εξηγείται ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο και όχι καλός στο πρώτο. Έβγαλε τους δύο παίκτες νομίζω με το μυαλό στην Πέμπτη ότι δεν είναι να τους αφήσω μέσα 90 λεπτά. Δεν θέλω να τους αφήσω μέσα 90 λεπτά. Ειδικά ο Τσιγκάρας πιθανότατα έχει κάνει τα καλύτερα 60 λεπτά του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Νομίζω μαζί συζητάγαμε και σου έλεγα ότι αυτό το παιδί προσθέτει συνεχώς στοιχεία στο παιχνίδι του. Ξεκίνησε ως ένα παιδί που το ξέραμε πέρυσι, που τρέχει πολύ, μαρκάρει σωστά και στο χώρο και στον παίχτη και είναι πάρα πολύ καλός ανασταλτικά. Τελεία. Δεν βλέπαμε άλλα πράγματα. Ναι. Mm-hmm. Εδώ και 1-1,5 μήνα τον βλέπουμε να πατάει περιοχή και να τελειώνει φάσεις. Το συζητάγαμε μετά το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, εκεί που έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το σούτ μέσα στη μεγάλη περιοχή, που σου έλεγα τις κινήσεις που κάνει ο Τσιγκάρας και πως πατάει περιοχή και από ένας κόφτης εξελίσσεται σιγά σιγά σε box to box μέσος. Και χθες έχουμε το highlight της αναμέτρησης. Λίγο πριν βγει, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, βάζει την μπάλα στα πόδια του και αρχίζει και κάνει ένα σλάλομ σε σκιέρα αποφεύγοντας παίχτες του Παναθηναϊκού σαν τα σημειάκια, με τεχνική κατάρτιση βραζιλιάνου δεκαριού σε βαθμό που όπως κάθομαι στο booth και το βλέπω, σκουντάω το σαμπράκο και του λέω «Ρε εσύ ο Τσιγκάρας ήταν?» Και μου λέει με το ίδιο βλέμμα απορίας, ναι, ο Τσιγκάρας ήταν. Αυτό το παιδί βάζει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του και κυρίως βάζει αυτοπεποίθηση, πια αισθάνεται ότι μπορεί να τα κάνει αυτά. Πολύ πολύ σύντομα θα έρθουν οι assist και τα goal νομίζω από αυτό το παιδί, αν συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Δεν λέω ότι θα γίνει κάποιος φοβερός σκόρα ή... Λέω όμως ότι πια θα υπάρχουν και αυτά στο παιχνίδι του. Θα έχουμε να αναφέρουμε και αυτά. Διότι προφανώς δουλεύει για αυτά. Ναι, βέβαια. Προφανώς πια βλέπει πολύ καλύτερα το γήπεδο. Έχει πάρει και το OK από τον προπονητή του. Ναι. Χθες, ας πούμε, πάλι βρέθηκε σε μια θέση για να εκτελέσει. Ναι, το πλασέ δεν ήταν καλό. Ήταν ένα χλιαρό πλασέ που έφυγε μισό μέτρο out και δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι, γιατί δεν το βρήκε γεμάτα. Αλλά πάλι βράθηκε σε θέση για να εκτελέσει. Και αυτό δείχνει πόσο βελτιώνει τις τοποθετήσεις του και πόσο αρχίζει και διαβάζει το μάτς μέσα στο τα παιχνίδια, μέσα στο γήπεδο. Ξέρει πού να πάει να σταθεί, πώς να κινηθεί για να πάρει μπάλα και να τελειώσει φάσεις, όπως ακριβώς το έκανε και στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, όταν έκανε διαγώνια κίνηση 4, που ο Τσιγκάρας στα προηγούμενα μάτς δεν το σκεφτόταν να πατήσει την περιοχή. Θα συνέχιζε να κάθεται εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου για να κλέψει μια δεύτερη μπάλα και να την ξαναδώσει δίπλα και να ξαναξεκινήσει η επίθεση. Τώρα πια αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο, όταν είπες highlight της αναμέτρησης, νόμιζα θα μου έλεγες για την ευκαιρία που χάνει ο Ελ Καντουρί, που έλεγα και χθες. Ναι, και πριν... αυτό είναι το κρίσιμο σημείο του μάτς, εκεί που δεν αλλάζει η ροή του παιχνιδιού. Τώρα καταλαβαίνω ότι συνήθως το ελληνικό κοινό θέλει να ψέξει αυτόν που χάνει την ευκαιρία. Εγώ το είδα και το ξαναείδα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνει άσχημα ο Ελ Καντουρί. Παίρνει σωστά τον βηματισμό, πλασάρει πάνω στην κίνηση, πλασάρει σωστά και χαμηλά για να κερδίσει την κλειστή γωνία τον τερματοφύλακα. Δεν έχει διαβάσει καλά, η αλήθεια είναι, η αντίληψη του δεν έχει λειτουργήσει στο 100% να δει ότι έχει πολύ ανοιχτή γωνία αφήσει ο Μπρινιόλι.
Αλλά πάρα πολλοί παίχτες ξέρουν, ερχόμενοι από φόρα πίσω ως τρέιλερ και παίρνοντας μια σερτή χαμηλή πάσα, ότι αν πλασάρουν χωρίς σκέψη, είναι δεύτερη φύση, αν πλασάρουν χαμηλά στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα, 8 στις 10 φορές θα σκοράρουν. Του φεύγει 20 εκατοστά δίπλα από το κάθε δοκάρι. Δεν ήταν έτοιμος να εκτελέσει, δεν ήταν προετοιμασμένος, έκανε κοντρόλ, άργησε, καθυστέρησε. Για 20 εκατοστά δεν σημάδεψε σωστά. Ή έκανε λάθος επιλογή, ή ολιγόρησε. Και κυλάει έτσι η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου που λες, ρε φίλε. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Και έλεγα και πριν στον Γρηγόρη τον Ατρίτη. Λέω, πώς είναι. Τα πρώτα δευτερόλεπτα λέω, γιατί δεν πανηγυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ναι, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν πήγε. Είναι τόσο κοντά και βρίσκει στο πίσω σίδερο που κρατάει το δίχτυ. Ναι. Και επειδή ακριβώς είναι σιωτά, θα μπορούσε. Έτσι θα κυλούσε η μπάλα και αν έμπαινε μέσα. Ναι. Αν έμπαινε 20 εκατοστά από το δοκάρι και μέσα. Ναι, αυτό εκεί πιθανότατα με το μετά δεν μπορείς να συζητάς σοβαρά για το ποδόσφαιρο, αλλά πιθανότατα εκεί είχε γίνει το 1-1, γιατί αυτή η φάση είναι στο 1-0. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμη στιγμή στο μάτς, ή απολύτως κρίσιμη στιγμή στο μάτς, γιατί αν είχε γίνει στο 2-0 θα σου έλεγα ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ το έκανε το 2-1. Στην οικονομία του παιχνιδιού δεν άλλαξε κάτι. Όμως εκεί αν είχε γίνει το 1-1 πριν δεχτεί το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, προφανέστατα από εκείνο το σημείο και μετά θα βλέπαμε άλλο μάτς. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε ή αν θα έμενε το 1-1 ή αν θα κέρδιζε και πάλι ο Παναθηναϊκός με 2-1. Ξέρω όμως σίγουρα ότι θα είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα μάτς. Μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό, ακόμα περισσότερο άγχος, θα έπρεπε να κάνει ένα διαφορετικό τύπου παιχνίδι στο τελευταίο ημίωρο, κάπου στο 55-57, δεν θυμάμαι πότε είναι αυτή η ευκαιρία του Ελκαντουρί. Και βέβαια διαφορετική κατάσταση για τον ΠΑΟΚ που θα έχει ισοφαρίσει και θα έχει ξανά την ψυχολογία, το momentum που λέτε εσείς οι μπασκετικοί, ο φίλος μου Βασίλης Σκουντής, με το μέρος του. Το Σκουντή είναι το μεταξύ σφύρας και άκμονος είναι η ατάκα. Ναι. Ο Βασίλης Σκουντής, πέρα από τα άψογα ελληνικά του, είναι κατά την άποψή μου ο πληρέστερος Έλληνας αθλητικός συντάκτης. Πώς το εννοείς? Τι σημαίνει, δηλαδή, πώς... Το εννοώ και με την ποιότητα των περιγραφών του και με την ποιότητα της δουλειάς και με την κουλτούρα που έχει και με τις γνώσεις που έχει και με το γεγονός ότι ο Βασίλης Σκουντής, ο περισσότερος κόσμος προφανέστατα τον ξέρει και τον έχει ταυτίσει με τον μπάσκετ, θα να σου πω ότι είναι ένας expert και στον Υγρό Στίβο. Υγρό Στίβο, οι παλιότεροι πιθανότητα θα το ξέρουν και στο Πόλο και στον Υγρό Στίβο. Και είναι τέτοια η αθλητική κουλτούρα και παιδεία του που αύριο το πρωί, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, μπορεί να περιγράψει από τελικό Champions League με ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε. Τώρα που είπες Βασίλης Σκουντής, έχω ξεχάσει την προηγούμενη εβδομάδα να σου πω, στα τελειώμα τώρα, Πέμπτη Παρασκευή το έργο αυτό, περιγράφει το μάτς των Bucks. Δεν θυμάμαι όμως τώρα, είναι με Memphis ή είναι με άλλη, νομίζω με Memphis πρέπει να είναι. Και ξεκινά, πώς το ξέχασα αυτό να σου το πω ρε, και εκτός αερενό, έχω πεθάνει έτσι και ξημερώματα και ξεκινάει το μάτς, κάνει κανένα μισάωρο να μπει καλάθι, μπαίνει μετά από αρκετή ώρα και χαλάει, όχι, και χαλάει το, πώς το λένε, αυτό που λέει το σκόρσι, πώς λέγεται μωρέ το πληροπτικά. Δείχνει σκορ, ώρα. Το γραφηματάκι. Το γράφημα εκείνο. Χαλάει, κολλάει, δεν δείχνει το σκορ και κάποια στιγμή το βγάζουν οι τεχνικοί προφανώς του καναλιού. Και είναι για σχεδόν 20 λεπτά, χωρίς σκορ, χωρίς χρόνο. Λέει για αρκετή ώρα κάνει το παγόνι, μπαίνουν τα καλάθια από εδώ, από εκεί. Όταν ξαναβάζουν έτσι, γιατί έκαναν και πολλή ώρα βάλουν. Τα σπάσανε για αρκετή ώρα. Λοιπόν, και κάνει το παγόνι, δηλαδή σχολιάζει άλλα πράγματα για να μην λέει το σκορ, γιατί σου λέει κάποια στιγμή θα επανέλθει, ρε φίλε. Απογοητεύεται, τρελαίνεται, τελειώνει και λέει: παιδιά, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό σε τηλεοπτική μετάδοση και μάλιστα όταν είναι στο στούντιο, έτσι. Δεν ήταν στο γήπεδο, δεν πάει, ας πούμε. Να μου συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ, να κρατάω και το σκορ. Και για αρκετή ώρα.
στο πρώτο δεκάλεπτο ψάχνετε και μάλιστα για 2-3 λεπτάκια λέει και λάθος το σκόρ, γιατί εγώ το παρακολουθώ και από άλλο δίκτυο ταυτόχρονα. Λοιπόν, και έχω πεθάνει. Δηλαδή, λέω ρε φίλε, τι έπαθες ρε Βασίλειο, ξημερώματα. Είχε χαλάσει το γράφημα, δεν έγραφε το σκορ, δεν έδειχνε καν το σκορ. Είχε κολλήσει στην αρχή στο 2-0, που είχε μπει το πρώτο καλάθι μετά από αρκετή ώρα, και το αποσύρανε. Και τώρα είναι ο Σκουτής στον αέρα, στο στούντιο, εκεί που μπαίνετε στο δωματιάκι, προφανώς όπως μας περιέγραψε πριν από καιρό, μέσα, να ψάχνετε και στην πορεία να κρατάει σκορ. Και να μην έχει ούτε χρόνο ούτε τίποτα. Μόνο στα time outs να φαίνεται κάτι. Ας πούμε να το δείχνουνε. Τι έπαθε εκείνο το βράδυ, τώρα έγινε πριν από μερικές μέρες. Ή Πέμπτη ξημερώματα ή Παρασκευή ήτανε. Και γιατί δεν το κάνανε όπως το κάνανε παλιά στο μπάσκετ, που βάζανε μια καμερούλα και έκανε focus πάνω στο ηλεκτρονικό ταμπλό του γηπέδου. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Το τετραγωνάκι το βάζανε στη γωνία. Ναι, δεν ξέρω γιατί έβλεπες... το κάνανε. Μάλιστα, είχα σκάσει τόσο πολύ, δηλαδή ήθελα τόσο πολύ να το μοιραστώ μαζί σου, αλλά ήταν αργά, δηλαδή, τώρα να τον στείλω μήνυμα 3 η ώρα, ξέρω εγώ, τώρα δεν είναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να το βλέπουμε μαζί και να το σχολιάσουμε αυτό που γινόταν, πόσο δύσκολα περνούσε δηλαδή ο Σκουτής εκείνη την ώρα, τι τούμελε να πάθει, στον αέρα τώρα, έτσι, live. Και λέει κάποια στιγμή, παιδιά, πρώτη φορά μου συμβαίνει τόσα χρόνια, λέει, αυτό το πράγμα. Ήτανε φοβερό. Λοιπόν, φοβερό. Φτάσαμε στη μία. Έχουμε κρατούμενο, όπως λέμε, ένα το κρατούμενο, δύο το κρατούμενο ή δεύτερο το κρατούμενο. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με τον χθεσινό Άρη, με το δεύτερο παιχνίδι, τον οποίο Άρη θα τον αναλύσουμε αύριο αρκετά, τον Άρη του Μπούργος, και για το παιχνίδι το χθεσινό, αλλά και γενικότερα η πορεία και η εικόνα του Άρη στα τελευταία παιχνίδια. Ενώ από την μεθεπόμενη μέρα και τα λοιπά, δηλαδή από την Τετάρτη, θα μπούμε σε mood Marseille PAOK, γιατί αυτή είναι η ματσάρα της εβδομάδας. Και τι ματσάρα είναι αυτή, έτσι, στη Γαλλία. Άστε με να πάω στη Marseille. Στη Γαλλία, που έλεγε και ο συγχωρεμένος, που αναβλήθηκε το μάτς με Σεντετιέν, προχθές, έπαιξαν χθες βέβαια, γιατί είχε μισό μέτρο χιόνι. Ναι. Απίστευτο. 2 Απριλίου. Πρέπει να ήταν καλή για να κέρδισε 4-2. Πρέπει να είναι καλή. Και δεν μ' αρέσανε και καθόλου και οι δηλώσεις του Σαν Πάολη. Δηλαδή. Ότι θέλουμε ευρωπαϊκό τρόπο. Α, ναι, αυτό που είδα πριν. Ναι. Όπως δεν μ' αρέσει ότι απέκτησε ήδη απόσταση σε σχέση με το Champions League στη Γαλλία. Δηλαδή έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Δεν την παίρνει να χάσει ένα μάτι και να μην τη συμβεί τίποτα. Ενώ. Ποτάσμα, λέει, στη Γαλλία, ναι. Ναι, η κλήρωση ήταν στην πίεση. Ήταν δεύτερη μεν, αλλά με ένα βαθμό διαφορά ασφαλείας από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Γιατί στη Γαλλία, θυμίζω, και η τρίτη οδηγεί στους ομίλους του Champions League. Η τέταρτη είναι υπό προϋποθέσεις, μπορεί να σε στείλει προκριματικά, 1002. Και είχε μεγάλη πίεση. Θα τα συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε την Πέμπτη επίσης, πριν από το μάτς, έχουμε πολλά να πούμε. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας. Καλή συνέχεια, κύριε. Να είστε καλά.